Ούου Ντουόουέι, πατέρας της όμορφης γυναίκας στον κόσμο, το πρότυπο της όμορφης γυναίκας που έθεσε ο Ούου υπάρχουν 33 συνθήκες στο πρότυπο της όμορφης γυναίκας. Μια γυναίκα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις είναι μια όμορφη γυναίκα. 1. Το ύψος είναι μεταξύ 1,64 μέτρα και 1,7 μέτρα. 2. Το βάρος είναι μεταξύ 50 χιλιόγραμμα και 60 χιλιόγραμμα. 3. Το μέγεθος του μαστού, είναι μεταξύ C και G. 4. Η γωνία μεταξύ του αυτιού και του προσώπου, είναι μεταξύ 170 μοίρες και 175 μοίρες. 5. Η γωνία μεταξύ των δύο πλευρών του πηγουνιού, είναι μεταξύ 100 μοίρες και 115 μοίρες. 6. Στο πρόσωπο, το μέγεθος του τυφλοπόντικα, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 0,5 χιλιοστά. 7. Το πλάτος του ματιού, είναι μεταξύ 1 εκατοστό και 1,1 εκατοστά. 8. Δεν υπάρχει κύλη γραμμή, πάνω από 3 χιλιοστά στο πάνω άκρο του ματιού. 9. Η απόσταση από το άνω άκρο του ματιού μέχρι το φρύδι, είναι μεταξύ 1 χιλιοστό και 2 χιλιοστά μεγαλύτερο από το πλάτος του ματιού. 10. Το φρύδι κλείνει προς τα πάνω μεταξύ 5 μοιρών και 10 μοιρών. 11. Η απόσταση μεταξύ δύο ματιών, είναι μεταξύ 3 χιλιοστά και 6 χιλιοστά μεγαλύτερο από το μήκος του ενός οφθαλμού. 12. Το πλάτος της μύτης, είναι μεταξύ 3 χιλιοστά και 6 χιλιοστά μεγαλύτερο από το μήκος του ενός οφθαλμού. 13. Το πλάτος του στόματος, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 5 χιλιοστά μικρότερο από την απόσταση μεταξύ των δύο ήριδων. 14. Το πάχος του κάτω χείλους, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 1 χιλιοστό μεγαλύτερο από το πλάτος του ματιού. 15. Το πάνω χείλος είναι μεταξύ 1 χιλιοστό και 3 χιλιοστά λεπτότερο από το κάτω χείλος. 16. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κάτω άκρο της μύτης και του άνω άκρο του άνω χείλους, είναι μεταξύ 1 χιλιοστό και 2 χιλιοστά μεγαλύτερο από το πάχος του κάτω χείλους. 17. Η απόσταση από το κάτω άκρο του κάτω χίλου μέχρι το κάτω άκρο του πηγουνιού, είναι μεταξύ 2 χιλιοστά και 5 χιλιοστά μικρότερη από την απόσταση από το κάτω άκρο του κάτω χίλου μέχρι το κάτω άκρο της μύτης. 18. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου του ματιού και του κάτω άκρο της μύτης, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 5 χιλιοστά μικρότερη από την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άνω άκρο του άνω χείλους και του κάτω άκρου του πηγουνιού. 19. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άνω άκρου της γραμμής των μαλλιών και του άνω άκρο του φρυδιών, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 5 χιλιοστά μικρότερη από την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άνω άκρο του ματιού και του κάτω άκρο της μύτης. 20. Το μέτωπο κλείνει προς τα πίσω μεταξύ 15 μοιρών και 20 μοιρών. 21. Το μάτι είναι μεταξύ 6 χιλιοστά και 1,2 εκατοστά πίσω από το μέτωπο. 22. Η τομή της οριζόντιας γραμμής στο πάνω άκρο του ματιού και της μύτης, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 2 χιλιοστά πίσω από το μέτωπο. 23. Η τομή της οριζόντιας γραμμής στο κάτω άκρο του ματιού και της μύτης, είναι μεταξύ 2 χιλιοστά και 4 χιλιοστά μπροστά από το μέτωπο. 24. Το πηγούνι προεξέχει προς τα εμπρός μεταξύ 1 χιλιοστό και 2 χιλιοστά. 25. Το πηγούνι είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 2 χιλιοστά πίσω από το μέτωπο. 26. Το κάτω χείλο είναι μεταξύ 4 χιλιοστά και 6 χιλιοστά μπροστά από το πηγούνι. 27. Το άνω χείλο είναι μεταξύ 2 χιλιοστά και 4 χιλιοστά μπροστά από το κάτω χείλο. 28. Το στόμα κλείνει προς τα εμπρό μεταξύ 10 μοιρών και 15 μοιρών. 29. Η γωνία μεταξύ τη μύτη και του στόματο, είναι μεταξύ 90 μοιρών και 95 μοιρών. 30, η μύτη είναι μεταξύ 1,3 εκατοστά και 1,6 εκατοστά μπροστά από το στόμα. 31, όταν γελάτε, το εκτεθειμένο μέρος, δεν έχει ούλα πάνω από το άνω άκρο του δοντιού. 32. Όταν γελάτε, η απόσταση μεταξύ των εκτεθειμένα δόντια, είναι μεταξύ 0 χιλιοστά και 0,5 χιλιοστά. 33. Όταν γελάτε, τα εκτεθειμένα δόντια είναι τακτοποιημένα.